Γεια σας. Πάμε στο Αυγόρου τώρα, στην καθιερωμένη πλέον σύνδεση κάθε τελευταίας μας εκπομπής. Εκεί όπου αύριο διοργανώνεται το 10ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Πατάτας, η Όλγα μας βρίσκεται στο στρατηγείο της εκδήλωσης, στο κέντρο του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού της κοινότητας. Εκεί όπου τρέχουν οι προετοιμασίες, Όλγα, βλέπουμε πατάτες. Οχ, μάνα μου. Πιάρα, μάνα μου. Τώρα που τελειώσαμε με τον τόπο. Όλγα. Το φεστιβάλ, παρακαλώ. Τώρα σε ακούμε, έλα. Ακούσαμε λίγο τον κύριο Χριστοφίνα. Έλα. Πυρετός προετοιμασιών εδώ στην κοινότητα του Αυγόρου για το 10ο φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αύριο στο κοινοτικό γήπεδο. Όπως μπορείτε να δείτε, οι εθελοντές έχουν ήδη ξεκινήσει την διαδικασία από πολύ νωρίς. Οι χωριανοί ενώνουν τις δυνάμεις τους έτσι ώστε να υποδεχθούν αύριο τον κοινό σε αυτήν την μεγάλη γιορτή γευσηγνωσίας, διασκέδασης και ενημέρωσης. Βρισκόμαστε εδώ μαζί με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Παναγή Μιχαηλά, και τον κύριο Ιωσήφ Στυλιανού, ο οποίος είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, για να μάθουμε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνει αυτόν το πολλά υποσχόμενο φεστιβάλ πατάτας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ τον Αλφα που είναι μαζί μας σήμερα για να διαφημίσει το 10ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Πατάτας στο Αυγόρου. Με τα νέα δεδομένα της μεταρρύθμισης, το Δημοτικό Διαμέρισμα Αυγόρου Αγίας Νάπας με συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και το ΘΟΗ Αυγόρου ξεκινήσαν εθελοντές πέραν τους 200 και εργάζονται πυρετοδός για να ετοιμάσουν όλα όσα χρειάζονται. Εμείς παρακαλούμε τον κόσμο όπως επισκεφτεί το φεστιβάλ, διότι θα δει αρκετά πράγματα τα οποία θα γνωρίσει νέες συνταγές για τις πατάτες που γίνονται, γιατί συνηθίσαμε την αντι-ανιτή και αντιναχτή μόνο, αλλά έχει πολλές συνταγές, και παρακαλούμε τον κόσμο όσο επισκεφτεί το φεστιβάλ της πατάτας στο γήπεδο Αυγόρου αύριο το Σαββάτο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές, όλη την Οργανωτική Επιτροπή, όλους όσοι εργάζονται και θα εργαστούν ακόμα για την επιτυχία του φεστιβάλ. Είμαστε βέβαιοι ότι τον κόσμο θα τον ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστώ. Είναι ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής, της Οργανωτικής, ο Ιωσήφ Στυλιανού, και θα πει για τις συνταγές των πατατών και τα προϊόντα που θα υπάρχουν. Ακριβώς. Να μας πείτε πόσους τόνους, πόσα κιλά πατάτας θα διατεθούν αύριο για τον κόσμο. Γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι πάρα πολλά, αν σκεφτούμε πόσα κιλά πατάτα έχουμε εδώ γύρω. Είναι γύρω στους 3 τόνους που θα διατεθούν αύριο, αλλά με τις προετοιμασίες πλησιάζουμε τους 4 τόνους πατάτας. Δηλαδή 3 τόνους θα φάει ο κόσμος τον έναν τόνο πατάτας τον έφαγαν. Στον αντιδήμαρχο και στον δήμαρχο, τόσο του Αυγόρου όσο και των δήμαρχων της Αγίας Νάβας, που στηρίζουν το φεστιβάλ μας. Οι προσπάθειες είναι κάθε φορά να είμαστε και καλύτεροι, να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο εις το μέγιστο και να παρουσιάσουμε και έναν καλό πρόγραμμα ώστε ο επισκέπτης να είναι ευχαριστημένος. Τι θα είναι στο πρόγραμμα το καλλιτεχνικό? Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα είναι ο Αντίπας, θα είναι ο Τσαλίκης και η Στιγούδη. Είναι καταξιωμένοι στο επάγγελμα. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα διασκεδάσει. Η είσοδος θα είναι 5 ευρώ. Θα υπάρχουν εισόδοι και από μπροστά και από πίσω στο κοινοτικό γήπεδο. Θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο για εύκολη πρόσβαση. Να πούμε ότι υπάρχουν τα δωρεάν, με την είσοδο των 5 ευρώ θα δικαιούνται να πάρουν δωρεάν πατάτα με τα αυγά και πατάτα αντιναχτή. Να πούμε ότι θα δικαιούνται και κάποια cookies από πατάτα. Θα υπάρχουν προσπόληση λοκμάδες που συστατικό τους είναι η πατάτα. Θα υπάρχουν βάφλες από πατάτα. Θα υπάρχει η πατάτα εις τριφτή, πατάτα τριφτή, είναι καθιερωμένα πλέον στο φεστιβάλ μας. Θα υπάρχει η προσπόληση οφτών και σούβλα και αυτών ποτών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ένα φεστιβάλ το οποίο, Νιάκο, κυρίες και κύριοι, υπόσχεται πολλά. Αύριο εδώ στο κοινοτικό
στάδιο στο κοινοτικό γήπεδο του Αυγόρου θα πραγματοποιηθεί αυτόν το μεγάλο, το 10ο φεστιβάλ πατάτας. Όλος ο κόσμος είναι πρόσδεκτος. Εμείς έχουμε δοκιμάσει και πατάτες αντινεχτές και πατάτες με τα αυγά και πραγματικά είναι τέλειες. Να μου πεις εμένα, να σου πω, εσύ τώρα είσαι εκεί, πες ωραία, μια χαρά, αύριο θα έρθει στο φεστιβάλ. Γιατί όχι, καλά να είμαστε και μπορεί έτσι να περάσουμε κι εμείς να διασκεδάσουμε κιόλας. Τα προηγούμενα 3 χρόνια πήγα, ήταν εξαιρετικά. Φάγαμε αρκετή πατάτα, φάγαμε του βάρου μας, αλλά σε παρακαλώ, ρώτησε, είχε πει ο κύριος Ιωσήφ για 4 τόνους πατάτες. Ναι, ακριβώς 4 τόνους πατάτες έχουν μαζευτεί και θα διατεθούν αύριο. Ναι, επειδή κάπου στην αλλαγή, μέσα στη μοιρασιά, κάπου τα χάσαμε, εφάν ήδη πας το να δοκιμάσω αν το πέτυχα έναν τόνο πατάτες. Δεν σε άκουσα. Λέω, πριν ο κύριος Ιωσήφ είπε ότι θα διατεθούν 4 τόνοι πατάτες. Ωστόσο, λέει, με την προετοιμασία ναι, είναι 5 οι τόνοι. Εφάν έναν τόνο πατάτες μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν. Πριν σχολιάσατε ότι θα διατεθούν 4 τόνοι πατάτας, αλλά 5 μαζέψατε, κάπου χάθηκε ο ένας τόνος. Όχι. Είπα ότι θα διατεθούν αύριο 3 τόνοι, αλλά 3. Ο ένας τόνος χρησιμοποιείται πιο πριν για υλικά τα οποία έχουν φτιαχτεί, που δεν θα είναι προς στο να τα φάμε. Θα ξέρω ότι υπάρχει και κρέμα προσώπου που την κάνουν κάθε χρόνο, η οποία θα είναι δωρεάν εκεί στα περίπτερα. Δεν τρώγεται, όχι. Τα σαπουνάκια που είδαμε πριν λίγο σαπουνάκια, είναι αυτά ναι, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Αυτά ναι, δεν τρώγονται, ναι, μπορούμε έτσι να τα χρησιμοποιήσουμε όμως ναι, για μάσκες ναι, ομορφιάς και για σαπουνά. Ναι. Όλγα, στην τελευταία... Ναι, Ιάκωβε ο ένας τόνος. Στην τελευταία σύνδεση σε προκαλώ, φάει σαπούνι πατάτας. Λοιπόν, Ολγάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία και αυτή την εβδομάδα και όλα τα εξαιρετικά σου ρεπορτάζ και συνδέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Διακοπές, γέμισε μπαταρίες και από Σεπτέμβριο, πιάσε τα όρη πάλι.